Καλημερούδια και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της Βλογκοστής 2024. Καλή μεγάλη εβδομάδα να ευχηθώ. Εύχομαι να περάσουμε ένα τέλειο Πάσχα όλοι, με υγεία και αγάπη και όλα τα καλά, όλα τα καλά, πραγματικά όλα τα καλά. Έχει ένα τρελό αέρα σήμερα, τι να σας πω, έναν αέρα απίστευτο που μου θυμίζει τέλη Αυγούστου, που φυσάει πάρα πολύ έτσι τέλη Αυγούστου και γίνεται χαμός. Αυτό το πράγμα μου θυμίζει. Γίνεται της τρελής. Λοιπόν, έχω το ραντεβού μου με τον ομοιοπαθητικό. Πάω και μόλις βγω θα σας πω νέα. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Λοιπόν, εδώ έχω γυρίσει σπίτι, τέλος πάντων, γιατί μεταφέρθηκα ξαφνικά σε κάτι δάχτυλα. Η ανιψιά μου η Έλενα, να πάρετε ιδέα όσο θα φτιάξετε τα νύχια σας, θα φτιάξει η αδερφή μου. Τι κρύβεις εκεί? Είναι τα πετσάκια μου τέτοια. Ναι, ναι, κοίτα τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ θα το κάνω, το ζήλεψα τώρα. Είναι αποσυραμένα. Εσύ τα άκοψες έτσι ή ήταν κομματάκια? Εγώ τα άκοψα. Τα άκοψα μόνη. Κάτσε λίγο να το κάνω λίγο focus, γιατί δεν κάνει τώρα και. Εδώ, εκεί, εκεί μείνε, εκεί μείνε. Μένω. Πάτε λίγο αγκύλωση. Μένω. Για πάθη την. Μένε. Ωραία. Για έλα κοντά. Όχι, όχι. Βλέπουν το χθεσινό μου το βίντεο αυτές εδώ οι ρουφιάνες. Μισό λεπτό. Και τι, για πες, τι. Συγγνώμη, για ποιο λόγο να πας να αλλάξεις το σκουλαρίκι έχει εμάς. Αλλά βέβαια, θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε εμείς. Με 5 ευρώ. Με 5 και με 2 ευρώ. Δεν πλήρωσα κάτι. Μόνο τα σκουλαρίκια πλήρωσα. Ορίστε, τα παίρνουμε εμείς τα σκουλαρίκια μας. Τους λέω ότι είμαι λίγο. Χεστρό. Χεστρό, έλα, βρε Αλέξανδρε, μας κάνεις καλάστρα εδώ τώρα. Ότι επειδή είναι καινούργια τρύπα και φοβόμουν. Βρε, πάρ' το χέρι σου. Άχι, έτσι θα το πάρω. Και του έλεγα ότι επειδή είναι καινούργια τρύπα και φοβόμουν, δεν ήθελα να το βάλω, να τη βγάλω εγώ για να μην πονέσω. Και αυτές με κοροϊδεύουν που πήγα και έλεγα δεν πόνεσα, δεν έκανα, δεν έρανα. Ω, δεν πόνεσα. Μπορώ και μόνη μου να το κάνω. Επικό. Μιλάμε για περίπτωση. Θα τους βάλω φίλτρα με μουστάκια και τέτοια τώρα για να μπουν στο αυριανό βίντεο. Θα είμαστε κανένα κουκλάρες που σκηνάκι εδώ πέρα. Μουστάκι εμείς. Έχουμε επιστρέψει στο σπίτι. Βασικά έχω επιστρέψει εδώ και ώρα. Απλά τώρα ανέβηκα πάνω. Γιατί όταν γύρισα βρήκα εδώ την ανιψιά μου και την αδερφή μου. Έφτιαχνε η αδερφή μου που τα είχε στην ανιψιά μου. Και και έκατσα κι εγώ κάτω. Ήταν και ο Αλέξανδρος κάτω, γιατί μου τον κρατούσε η μαμά μου. Είχα πάει εγώ στον ομοιοπαθητικό. Στον ομοιοπαθητικό νομίζω ότι θα πάει καλά, παιδιά, αυτό δεν ξέρω. Θα το δω και θα σας πω. Του είπα του ανθρώπου ότι συνέχεια αρρωσταίνω και ότι ό,τι ίωση κυκλοφορεί την αρπάζω κι εγώ. Ενώ πέρσι δεν ήμουν έτσι, ήμουν πιο δυνατή. Μου έδωσε ένα φαρμακάκι έτσι να τονώσουμε λίγο το ανοσοποιητικό και το βλέπω. Θα κάνω ό,τι ακριβώς μου είπε και αν λειτουργήσει θα σας πω. Να ξέρετε ότι σε μένα λειτουργήσει, γιατί εντάξει, παιδιά, δεν δουλεύουν και όλα για όλους σίγουρα. Δείτε λίγο κι αυτό. Τι χαριτωμένο που είναι. Μου το φέρει η αδερφή μου τώρα, η Ματίνα. Δώρο νονάς για το Πάσχα, γιατί της έχω βαφτίσει το γιο της Ματίνα, στον Κωνσταντίνο. Και δείτε εδώ. Τι όμορφη γονίτσα. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Είναι από Max, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραίο. Αν θέλετε έτσι να πάτε κάποιο δωράκι σε κάποιον, είναι ιδιαίτερο πασχαλίνο στολιδάκι. Και έγινε η γονίτσα εδώ σούπερ. Έχει έξω βραδιάσει, δεν είχα πολλά πράγματα να σας δείξω σήμερα, αλλά δεν αγχώθηκα για το βίντεο, γιατί ήξερα ότι σήμερα ήταν η μέρα που ήθελα να σας κάνω το story time με το αυτοκίνητο, που από τη μέρα που σας το είπα μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και μου λέτε πες μας πώς και τι. Έχω ένα πάρα πολύ περίεργο ατύχημα με το αυτοκίνητο, το οποίο αν σας έλεγα ότι είχε σκάσει πάνω στο αυτοκίνητό μου κομίτης, θα το πιστεύατε? Αυτό που έχει γίνει δεν νομίζω πως θα το πιστέψετε. Μια ωραία μέρα με παίρνει η αδερφή μου και μου λέει θα πάμε για καφέ, θα έρθεις? Λέω εγώ οκ. Φεύγουμε, πάμε στην περιοχή αυτή που ήταν να πάμε για καφέ. Καθόμαστε εγώ χαρά, γιατί τράβαγα και vlog εκείνη την ημέρα, vlog το οποίο δεν ανέβηκε ποτέ. Εγώ χαρά γιατί είχα βρει την καλύτερη θέση που θα μπορούσα να βρω δίπλα από τις καφετέριες. Και σας έλεγα στην κάμερα ότι πόσο τυχερή είμαι σήμερα. Και βρήκα τέτοια θέση, τέτοια ώρα δεν την βρίσκεις. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έλεγα στο βίντεο πως έχω γυρίσει 100 φορές αριστερά και έχω κοιτάξει τη μεριά που ήταν μια πολυκατοικία για να δω αν κλείνω κάποιανού το πάρκινγκ. Παρ' όλα αυτά δεν είχε πάρκινγκ. Εκείνη την ώρα που σας μίλαγα, βλέπω και την αδερφή μου να περνάει με το αυτοκίνητο της, η οποία έκανε γύρω-γύρω και ψάχνε πάρκινγκ. Και την πήρα τηλέφωνο και της έλεγα: Χαχά, βρήκα ένα παρκάρο και κοίτα που βρήκα. Και γελάγαμε που την κορόιδεψα έτσι με το θέμα του παρκαρίσματος.
Και φεύγω που λέτε, πάω πίνω τον καφέ μου. Είχα πει ότι 12.30 ώρα θα φύγω για να προλάβω να πάω να πάρω και τον Αλέξανδρο από το σχολείο. Παρ' όλα αυτά, επειδή παίρναγα. Ναι! Ο Αλέξανδρος κάνει τα δικά του. Εντάξει, αγάπη μου. Παρ' όλα αυτά, επειδή παίρναγα ωραία, έφυγα παρά 20 με παρατέταρτο. Και στον δρόμο άρχισα να τρέχω, λίγο να περπατάω πιο γρήγορα γιατί είχαν χωθεί. Μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω εσείς αν κοιτάτε το αυτοκίνητο σας γύρω-γύρω όταν μπαίνετε. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Απλά μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο και την ώρα που στείνω την κάμερα για να σας ξαναμιλήσω, βλέπω κάτι περίεργο εδώ πάνω. Και κάνω έτσι και γυρνάω και βλέπω το φως το πίσω ότι είχε κρεμάσει. Και κάνω. Τι είναι αυτό, πώς έγινε αυτό. Προσπαθούσα να καταλάβω και λέω, μάλλον επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη εκείνη την ημέρα. Ίσως λέω κρέμασε το φως από τη ζέστη. Και όταν έφτασα όμως σπίτι, γιατί δεν ασχολήθηκα για την ώρα, μόλις έφτασα σπίτι, το προσπάθησα να το βάλω και είδα ότι είναι κουμποτό και όχι κολλητό. Και λέω, όχι, τι έχει γίνει. Όμως επειδή είχα αργήσει και βιαζόμουν, βγήκα γρήγορα να πάω να πάρω τον μικρό το σχολείο. Μπήκαμε στο σπίτι, όλα καλά. Την επόμενη μέρα βγαίνει η αδερφή μου έξω να παραλάβει κάτι που ήθελε και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει τι πάθατε στον ουρανό το αυτοκίνητο και της λέω τι πάθαμε. Μου λέει νομίζω δεν θα σου αρέσει αυτό που θα δεις. Και λέω τι έχει γίνει και βγαίνω έξω και ήταν ουρανό στο αυτοκίνητο μου χάλια. Χάλια, στραπατσαρισμένος από τη μία πλευρά πίσω τη μία γωνία ήταν χάλια. Και εκείνη την ώρα συνειδητοποιώ ότι είχε γίνει με το φως και λέω εκεί πέρα που το πάρκαρα. Φεύγουμε με την αδερφή μου, πάμε εκεί πέρα, πάω σε δύο καταστήματα να ρωτήσω και μου είπαν από το ένα το κατάστημα ότι χθες εδώ στην γειτονιά είχε μπλέξει ένα φορτηγό οικοδομής, ένα τεράστιο και μπρος πίσω, ακούστηκε μου λέει ένα δυνατό μπαμ, μου λέει ο άνθρωπος και βγήκα έξω να δω τι είναι και βρήκα μου λέει ένα κολονάκι πεταμένο στο δρόμο και απλά το μάζεψα και έφυγα. Μου λέει αλλά δεν είχα καταλάβει το κολονάκι έσκασε στο καπό, στον ουρανό του αυτοκίνητου σου. Και παιδιά, τι έγινε. Όπως προσπαθούσε ο άνθρωπος να κάνει μανούβρες για να βγει, στρίμωξε με τη μάσκα του φορτηγού ένα κολονάκι και έτσι όπως έκανε τη μία την μανούβρα, το κολονάκι κόπηκε και ξεφενδονίστηκε και πήγε πάνω στον ουρανό του αυτοκίνητου μου. Και σκεφτόμουν εγώ τώρα και λέω, άντε να ήμουν μέσα εγώ, άντε να παίρναγε ένας πεζός, άντε κάτι να γινώ, τι θα γινότανε παιδιά. Μιλάμε τώρα μαντεμένιο κολονάκι, βαρύ, όταν πήγα να το πάρω γιατί μου είπανε να το έχω μαζί σαν αποδεικτικό στοιχείο, δεν μπορούσα να το σηκώσω, δεν σηκωνόταν να το βάλω στο πορτμπαγκάζ, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Και έτσι που λέτε παιδιά, εξφενδονίστηκε ένα μαντεμένιο κολονάκι πάνω στο αυτοκίνητο και καθόμουν και σκεφτόμουν εγώ, έβγαλα άκρη, βρήκαμε ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου χτύπησε το αυτοκίνητο, ευτυχώς το παραδέχτηκε, δεν είχαμε θέμα, μου έφτιαξε η ασφαλιστική του εταιρεία το αυτοκίνητο, αλλά σκεφτόμουν ότι αν είχα πάει 10 λεπτά νωρίτερα που έγινε, γιατί μου περιγράψανε τη γειτονιά περίπου τι ώρα έγινε, γιατί εκείνη την ώρα θα πήγαινα εγώ, 10.30 είχα υπολογίσει και επειδή παίρναγα ωραία έφυγα αργότερα και εκείνη την ώρα μου πάνω το έγινε περίπου γύρω στις 12.30 όχι 10.30. Θέλω να σας πω ότι αν ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και γινόταν αυτό, πιστεύω ότι θα είχα τεράστιο πρόβλημα με τα αυτιά μου σήμερα, γιατί μου έλεγε και ο άνθρωπος που είχε το κατάστημα ότι ακούστηκε τόσο δυνατός θόρυβος που πετάχτηκε μου λέει όλη η γειτονιά έξω και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Αλλά το αυτοκίνητο σου μου λέει ποτέ κανένας δεν το είδε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι καταφέραμε. Βρήκαμε ποιος άνθρωπος είναι και το παραδέχτηκε και τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά είχε πάρα πολύ τρέξιμο εκείνες τις ημέρες. Δηλαδή, το μισό Νοέμβρη έτρεχα στην αστυνομία, μιλούσα με τον δικηγόρο. Γενικότερα υπήρχε έτσι μια βαβούρα από κάτι το οποίο εγώ δεν είχα ξανακάνει. Φανταστείτε, δεν έχω κάνει μήνυση στη ζωή μου ποτέ. Τώρα αναγκάστηκα να κάνω, επειδή μου το πρότεινε ο δικηγόρος να το κάνω για να μπορέσει να εξελιχθεί το πράγμα πιο καλά. Αλλά όλα καλά. Αυτά λοιπόν παιδιά, αύριο θα πάω κάπου που νομίζω πως θα σας αρέσει και εσάς πάρα πολύ, εμένα θα μου αρέσει σίγουρα. Μου προτείνανε να πάω να κάνω κάτι και να δω τη διαδικασία για κάτι και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που θα συμβεί αυτό και το σκέφτηκα, μου είπανε άμα θες έλα, δεν είπαμε να τραβήξουμε βίντεο, μου λένε άμα θες έλα έτσι να δεις πως βγαίνει, πως γίνεται όλη η διαδικασία και λέω εγώ μήπως θέλετε να το κάνουμε στη βλογκοστή για να το δείξω κιόλας και θα είναι και μια πάρα πολύ ωραία ιδέα έτσι για να έχετε να βλέπετε κι εσείς, θα δείξει, δεν ξέρω, θα πάμε αύριο και θα τα δούμε αυτά, θα σας φιλήσω. Θα σας χαιρετήσω εγώ και οι χριστουγεννιάτικες μου οι πιτζάμες μέσα στη μεγάλη εβδομάδα και θα τα πούμε πάλι αύριο. Φιλάκια πολλά, γεια σας.